Έλα μαζί μας και στο YouTube. Ακολούθησε την σελίδα XX Sports Videos. Πάτα εγγραφή, πάτα το καμπανάκι και θα είσαι εσύ αυτός που θα παρακολουθεί πρώτος, έχοντας την ειδοποίησή του για κάθε εκπομπή, κάθε βίντεο και κάθε ζωντανή αναμέτρηση που προβάλλουμε. Γεια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φέραμε, είναι unfair, φέραμε τον Μανώλη που είναι μαθηναϊκός σε ερυθρόλευκο φόντο, αλλά ο Πανάγος εδώ κουστάρει, είναι έτοιμος, λέει, σήμερα να παίξει το παιχνίδι. Είναι πλεονέκτημα. Παίζει εκτός έδρας. Εκτός έδρας πίσω. Ο Σαράντης μου δήλωσε στο επόμενο επεισόδιο δεν έρχεται, λέει, μετά να παίξει εδώ πέρα. Άλλαξε το φόντο, λέει. Θα έρθει, θέλει, εδώ πέρα. Να πούμε βέβαια ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την ομάδα του ΑΣ Χάλκης που μας φιλοξενεί στα πολύ ωραία γραφεία. Είναι, όπως είπες και εσύ στο προηγούμενο επεισόδιο, οι ομάδες του ΓΑΜΑ τοπικού μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά τα επεισόδια. Και τον Μανώλη τον Σιντιχάκη, ο οποίος θα δώσει ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα έχουν οι νικητές. Θα τα πούμε εν καιρό, στο τελικό. Θα τα ανακοινώσουμε τα δώρα στον τελικό. Αλλά πράγματι ο κύριος Σιντιχάκης δίνει ένα πολύ ισχυρό δώρο. Παιδιά, το παιχνίδι έχει μία διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο. Έχουμε 4 κατηγορίες με 3 ερωτήσεις. Η κατηγορία score, scorer, που έπαιζε και ιστορία, 1-2-3 όπως τα ξέρετε, αλλά τώρα έχουμε και την ερώτηση top 5, που έχουμε εκεί 4 βαθμούς και όποιος προλάβει τις παίρνει τις ερωτήσεις, οπότε έχουμε 14 ερωτήσεις για να είναι πιο δίκαιο και όχι 15. Αποφασίζετε εσείς ποιος θα ξεκινήσει. Αν δεν αποφασίσετε και είστε έτοιμοι να τσακωθείτε, θα το κάνουμε κορώνα γράμματα. Μεγαλύτερος. Σκληρό. Θα το δεχθούμε όμως. Οπότε ξεκινάει ο Πανάγος. Έχουμε λοιπόν που έπαιζε, score, scorer, ιστορία και το 5. Scorer θα πάμε. Το 2. Το 2. Φαντάζομαι θα το ξέρεις, αλλά θα σε τεστάρω κιόλας. Ποιος ήταν ο πρώτος scorer του Διαγόρα στη Γάμα Εθνική τη σεζόν 2018-2019. Βάλτε κάτω με ρολογιά. Κάτσε μου σαν να είχα την εγκύτα στην προηγούμενη φορά. Ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας, ναι, για αγορά. Ναι. Ωραία. 18-19 μάλλον. Αμαγνία. Εγώ δεν ήμουν εκεί, ήμουν στον Ερακλή. Στη Γάμα Εθνική, που βγήκε κιόλας. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη. Ποιος ήταν το center forward? Είχε τα μαυράκια εκεί μπροστά, είχε το... Είναι η χρονιά για να δώσω μια μικρή βοήθεια. Που βγήκε, ναι, ο Γιάννης πρώτος, ο Διαγόρας δεύτερος. Ναι, είναι που βγήκε στον Παράς. Καλαμάτα. Ο πρώτος σκόρερ του Διαγόρα. Ο Μεντί δεν έβαλε πολλά γκολ. Ήταν ο Ντουαλά. Ήταν ο Χατζησάβας. Δύσκολη ερώτηση είναι, δεν είναι εύκολη. Γιατί λες ότι το ξέρω? Για δύο. Είναι για δύο βαθμούς, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολη. Δεν θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολη. Κοίτα, οι παίκτες τώρα ήταν αυτοί. Αλλά ο Μεντί δεν είναι σίγουρα. Ας ο Μεντί. Ντουαλά. Είναι και ο Μπρουλάκης. Αλλά δεν έβαλε και πολλά. Εσύ το ξέρεις? Υποθέτω, γιατί... Και δεν θέλω να πάρω και τηλέφωνο τώρα, είναι νωρίς. Είναι νωρίς, ναι. Δεν μπορώ τώρα δύο πόντους να πάρω. Ξέρω, εγώ θυμάμαι το center for, αλλά υποθέτω. Για δύο πόντους μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Δεν μπορείς να χάνεις δίποντο. Ή γιατί είναι για κρίση το τηλέφωνο. Είναι και ο Γλινός. Είναι Γλινός, Μπρουλάκης, Ντουαλά και Χατζησάβας. Ένα από αυτούς τέσσερις είναι. Επειδή παίζετε για τον τελικό, να σας πούμε ότι δεν δίνουμε καμία βοήθεια. Όχι, ούτε νεύμα, ούτε τίποτα. Α, τελικό πάμε. Ναι, πάμε τελικό. Πάμε στο Final Four 4. Αλλά που είναι live και είναι τελικός. Θα πάω ένα τηλέφωνο, αλλά θα ξέρει αυτός. Ποιο θα πάρει? Θα πάρω τον Καρπαθάκη που παίζει και εκεί. Το Γιάννη. Μπορεί να ξέρει. Πού να ξέρει αυτός. Ή θα πάρω τον Προβατήρη. Τα πέναλτι, ποιος θα βάλει στα πέναλτι. Έτσι μου αρέσει που ξεκίνησα από μένα. Ο Χατζησάβας είχε χτυπήσει κιόλας στον Παράς. Ήταν εύκολος ο όμιλος τότε, ρε.
ήταν εύκολο, βάζανε αρκετή γκολ. Βάζανε αρκετή γκολ. Κάτσε λίγο, ομάδες... δεν έβαζε πολλά γκολ. Ναι. Αλλά αυτό έχει τσακωθεί λίγο. Σε μπουρλάκι γλυνό γέρνω. Σε μπουρλάκι γλυνό. Πώς μπουρλάκι, μπουρλάκι. Μπουρλάκι γλυνό και ο Χατζησάβας ένα από του τρει. Άρα βγάλαμε τον Ντουαλά απ' έξω, όπως φαίνεται. Νομίζω να... Λενός... Σημαίνω λίγο γερνείς. Όταν απαντήσεις, θα σου πω που γερνώ, ναι. Αυτό είχε αν έχει κι άλλο και δεν το θυμάμαι καθόλου. Όχι, σαν τεφόρο δεν είχε άλλο. Τι άμα είναι σε μια άλλη σφορά. Στο Διαγόρα ήταν τότε. Ας και από εδώ τον πέρασε. Ε? Και από εδώ τον πέρασε. Η επόμενη. Δύσκολο το γεύμα να τον πουλάρισε. Θα πάρω τηλέφωνο. Ωραία. Να ξέρεις ότι δεν θα κάνουμε καθόλου μοντάζ στον χρόνο που κάνεις για να απαντήσεις. Θα δώσουμε στον κόσμο όλη αυτή την ποιότητα. Το ίδιο ρε που πιστεύω να ξέρει. Ανοιχτή ακρόαση παίρνουμε, έτσι. Ναι, ανοιχτή ακρόαση, κοντά στο μικρόφωνο. Κάναμε το σηκώσει. Όχι, θα το σηκώσει γιατί έχουμε φαγητό και τους λέει κάτι θα θέλει αυτός. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Είμαι στο παιχνίδι εδώ του X-Export, το quiz. Ναι. Και σε έχω ανοιχτή ακρόαση τώρα γιατί πήρα για τη βοήθειά σου. Για πες μου. Και επειδή ξέρω ότι έπεσες εσύ τότε, έχω ερώτηση. Ναι. Το 18-19 που βγήκε ο Διαγόρας, που βγήκατε. Που βγήκε ο Διαγόρας, ναι. Ναι, τότε σειρά μάθαινε εκεί με την Καλαμάτα Σαμπαράς. Μπράβο, ναι. Ποιος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας σου τότε. Σε όλη τη χρονιά, ε. Εγώ είμαι ανάμεσα σε σένα, σε Γλινό, Ντουαλά και Μπρουλάκη. Ο πρώτος σκόρερ γενικά της ομάδας, έτσι, όχι του πρωταθλήματος. Της ομάδας, εγώ ήμουν, ρε, πρώτος σκόρερ της ομάδας. Εσύ είσαι σίγουρος, ε. Ναι, με διαφορά. Εντάξει, εκεί ήμουν, έγερνα σε σένα, όχι 100%, αλλά... Ο Μπρουλάκης ήταν δεύτερος, με τρία γκολ διαφορά πίσω. Ωραία. Εντάξει, Χριστό. Περίμενε να απαντήσω, είναι ο Χατζησαβάς. Ναι, είναι ο Χατζησαβάς. Ευχαριστώ, ρε, έλα, τα λέμε μετά. Γεια. Επειδή το πάντα ξέρει. Εγώ υπέρ αυτός είπα Χατζησαβά, ρε. Εγώ δεν έχεις απλώς παίζει καν εκεί. Αλλά δεν ξέρω, θα το ξέρει. Με προβλημάτισε ο Χατζησαβάς, γιατί έπεσε και ο Μεντί. Εγώ νομίζω ότι μεγαλύτερη διαφορά του Σαββατρία Κορμπλή. Αλλά τουλάχιστον δεύτερο. Κόντρανε τον Περοχαμβράκη. Και μόλις λέει ότι θα πάρει Χατζησαβά, λέω τελειώσαμε. Ναι, τελείωσε. Εκεί φαίνονταν. Εντάξει, δεν γίνεται. Και να μην ήταν αυτό το δύο πόντι είναι δύο πόντι μάλλον. Δεν κάνω. Πάει το τηλέφωνο. Ξέρω που θα πάρουμε. Είδε, βλέπει ότι ξεκινάει πολύ ανταγωνιστικά. Ναι. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Πάμε. Παπαδημήτρη. Σκορ, σκόρερ, ιστορία που έπαιζε και top 5. Που έπαιζε, δύο. Θα πάμε πίσω στην σεζόν 2011-2012. Θέλουμε να μα πει που έπαιζε ο Τάσος Παλάζης. 11-12, ε. 11-12. Το 9-10. 10-11. 10-12, είμαι στον πλάτη. Πού τον αντιμετωπίσει αυτόν. Εγώ ήμουν στον Ιάλη σου, μάλλον. Άμα σε βοηθάει. Εγώ ήμουν στον Κλειάθη. Παλάζεις. Δύσκολη ερώτηση. Που τις τρεις μεγάλες δεν ήταν. Έχει όμως μία ροή το, η σκέψη του. Ναι, πού τον αντιμετώπισα. Τότε τα στα καλά του θα έπαιζε σε καμία ομάδα. Αλφα τοπικό πιστεύω να ήταν. Πιστεύω. Εγώ έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι ήταν αλφα τοπικό. Ήταν και στα καλά του τότε αυτός. Ο Ρόδο Γιάλισο δεν είδα. Διαγόρα δεν ήταν. Χαρή πήγε πρόσφατα. Φίβο πότε έπαιξε αυτός. Όχι, έπαιξε πιο μετά. Φίβο έπαιξε πιο μετά αυτός. Έλεγε τηλέφωνο το πάρεις.
Εγώ έπαιξε δύο μετά αυτός. Θα επιτρέπαμε να τον έπαιρνες. Γιατί είναι τόσο παλιά που και ο ίδιος μπορεί να δυσκολευτεί να μην το θυμάται. Αλλά δεν έχει κινητό σίγουρα. Ναι. Φίβο τον αντιμετώπισα με το Διαγόρα. Ήταν πιο μετά. 15-16 αποκλείεται αυτός από το 19. Αυτός ήταν, πήγε δεύτερη φορά. Αν ήταν ένα τοπικό, πέρασε από Καλλικίες. Βασίδα πέρασε αυτός, ρε μαλάκα. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ αν το... ήμουν σε μια λύση, αν... Ήμουνα... σε μια θυμηνά. Με ποιο τον αντιμετώπισε αυτό, ρε. Πήγα τον αντιμετώπισε. Αν ήταν αλφατοπικό, αν ήταν πίτα τώρα, ας ξεχάσω το. Αν ήταν πίτα τοπικό, ξεχάσω το. Η Παστήρα είχε αλήθειες θα λέγω τώρα. Η Παστήρα έπαιξε. Ποιο να πήγε να πάρει στο τηλέφωνο, σιγά μου το ξέρω. Και εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τη βοήθεια στο τηλέφωνο σε αυτήν την ερώτηση, γιατί είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση. Θα πω καλυφιές τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν σου πέρασε από το μυαλό η ομάδα του. Είναι ακριβώς πίσω σου. Είναι η Χάλκη. Είναι η Χάλκη στο αλφα τοπικό. Είχες μια ροή. Παίξαμε. Ναι, είχες μια ροή, σαν σκέψη. Όχι, ποτέ. Έπεισα στην Βασίλα και κοντά έπεισα, αλλά δεν πήγα. Εγώ θα έλεγα για χωριό, αλλά εγώ θα έλεγα για αρχή πολύ Απόλλωνα. Είπα, αν είναι. Ναι, μπράβο, την επόμενη. Είναι και λίγο περίεργο η παλάτση. Στο να πάει εδώ που γίνεται. Ναι, δεν έχει, δεν είχε ανασφάλεια. Μπορεί να ήταν να πήγαινε β' εθνική και β' τοπικό μετά. Πάμε σκορ. Ναι. Το 2. Το 2. Είναι τη σεζόν 2013-14. Αγώνα Μπαρά Ανόδου. Στα Μπαρά εκεί που πέσατε όλοι μαζί. Στο γήπεδο Κρεμαστή, Φίβο Διαγόρα. Πόσο ήρθε το σκορ. Είναι μία αγωνιστική πριν το τελευταίο μάτς που παίξατε. Άρα είμαστε στο 2014. Εύκολη. Είναι η σεζόν 13-14. Και εύκολη. Τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα ενώ η Άλισσος. Ναι, τελευταία αγωνιστική ήταν το παιχνίδι η Άλισσος. Όχι που βγήκαμε. Φίβος. Δεν ήμουν εγώ εκεί. Την επόμενη ήρθα εγώ. Μία αγωνιστική πριν έπαιζε Φίβος Διαγόρας στην Κρεμαστή. Παπαδημήτρη που το έρχεσαι. Νομίζω πως το κοντά. Και άλλες φορές είπα. Είχε τόσα μπαράς τότε και play-off. Ναι, χαμός για τότε. Αλλά μπορώ να παιδεύω και κανένα. Ήταν πριν το. Σε έχει βοηθήσει γιατί σου είπε ότι είναι το πρώτο τελευταίο μάτς. Ναι, ήρθαν στη 30 μετά. Είναι όντως τόσο πολλά τα μπαράς στο προχθεσινό quiz που παίζαμε. Ρώτησε ποιος είχε βάλει τον γκολ του Διαγόρα στο παιχνίδι με τον Ιάλισσο την περνεπόμενη χρονιά που το έβαλε ο Μπρέσκα. Ήταν τόσα πολλά όμως τα παιχνίδια που δεν θυμάσαι πραγματικά, λες. Χρονιά αυτή είναι που πήραμε το πρωτάθλημα εμείς. Το 2014. Που ήταν και στα 30 και κερδίζαμε 3-1. Το προηγούμενο παιχνίδι το κέρδισε για να έρθει στα 30 και να παίζει το πρωτάθλημα. Λογικά. Θα κέρδισε. Μόλι. Θυμάμαι ένα σκόρ τώρα. Θυμάμαι ένα σκόρ, αλλά τώρα. Την γκέλα στα Φάντου την είχε κάνει δύο αγωνιστικές πριν. Παίζαμε εμείς με τον Άρη. Μετά πήγαμε στη Λίνδο, αυτοί παίζανε με τον Διαγόρα. Είδες πώς τα θυμάμαι. Αλλά το σκορ δεν θυμάμαι. Κέρδισε ο Φίβος. Πάρω τηλέφωνο. Κέρδισε ο Φίβος. Και αυτό το και αυτή την ερώτηση με τηλέφωνο πάλι θα την έβρισκα. Θα την έβρισκα. Με τηλέφωνο εύκολα. Ο Παπαδημήτρης έχει κάτι σε κακή πρώτη ερώτηση. Κακή, έπεσα πολύ κακή. Κακή ερώτηση. Πολύ δύσκολη. Ωραία, έχουμε ένα σύνοδο, ο Φίβος κέρδισε. Τι λες να μην κέρδισε. Όχι, Διαγόρα σαν αδιάφορα. Μασκάκι. Και την κέρδατε. Μασκάκι. Τώρα έκανα μια έκλαψη στο μυαλό μου, ο Παλάζης εκείνη τη χρονιά πήρε στον Διαγόρα. Παλάκι εκείνη τη χρονιά ήταν στον Διαγόρα, τώρα το θυμήθηκα. Το 14. Ναι, ήταν το Ζουρούδι και αυτό μαζί ήταν. Δεν θυμάμαι. Πέσα ένα σκορ τελειώνουμε τώρα. Δεν θυμάμαι το σκορ αυτό. Θα πω ένα σκορ με νίκη Φίβου. Πες να κάνω την κέλα. Όχι, να κάνω στα Φάντου.
πω ένα σκορ με νίκη Φίβου, το βάζω για να σκέφτομαι. Απέχεις τόσο πολύ. Ε? Απέχεις τόσο πολύ, έπαθες blackout. Ε, δεν το θυμάμαι. Απλά υποθέτω ότι κέρδισε ο Φίβος. Αφού είχε κάνει γκέλα στα φαντού. Που παρακαλούσαμε να κάνει μια γκέλα για να τον περιμένουμε στα 30. Το Φίβο. Άρα το κέρδισε το διαβόλα. Χάσατε εκεί μέσα, ρε. Πού ρε. Εκεί. Στο Φίβο. Ποιος. Αυτό το παιχνίδι που σου λέει, ρε. Χάσατε. Σου λέει, χάσατε. Καλά το λες. Κέρδισε ο Φίβος. Όχι, ωραία. Τον διαγόρα έπεσε. Εσύ το παιχνίδι του γυαλίσου δεν λέει. Φίβος διαγόρα. Του γυαλίσου θα το βρίσκα. Ναι, εμείς χάσαμε ένα 0. Έχω βρει ερώτηση έτσι. 4-2. Μπερδεύτηκα. Α, εμείς χάσαμε 4-2. Έχω βρει τέτοια ερώτηση εγώ. Αξίδεις. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, θα πω ότι κέρδισε ο Φίβος με 2-1. Λοιπόν, δεν είναι σωστό. Έχεις μπερδέψει. Όχι, όχι, δεν έχει μπερδέψει καθόλου τη χρονιά. Απλά τι γίνεται. Ο Φίβος όντως γκέλαρε στα φάντου. Το παιχνίδι είναι 0-0. Πού? Το Φίβος για αγόρα, αυτό που λέω. Ήρθε 0-0. Αλλά ακόμη και να κέρδιζε ο Φίβος, πάλι το ίδιο θα γινότανε. Απλά αντί για 2 βαθμούς διαφορά, ήρθε ισόβαθμο στο οικονομίδιο που πάλι είχε την. Το ίδιο πράγμα ήταν. Το ίδιο πράγμα ακριβώς ήταν. Έπαιζε πάλι για 2 αποτελέσματα. Και να κέρδιζε πάλι θα έπαιζε για 2 αποτελέσματα. Ναι. Έπρεπε να την βράσει την ερώτηση. 0-0. Εσύ την εξαιρέσαι. Όχι, ρε. Μπερδεύτηκα άλλα παιχνίδια. Εγώ βρήκα ερώτηση σου λέω έτσι. Ήμουν τελείως έξω από την εξαιρετική. Το 0-0 είναι δύσκολο να το βρει σαν απάντηση. Ήρθε ισόβαθμο με τον Ιωάννη στο οικονομικό, αλλά δεν έχει 2 βαθμού διαφορά. Οπότε πάλι το ίδιο ήταν. Όπως λέω χαρτολογώντα, ξέρει, κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει 0-0. Ναι. Είναι νομοτελειακό αυτό. Είναι ψέμα. Πάμε είναι παιχνίδια που δεν έχουν γίνει ποτέ. Έλα, προσπεράσει. Πάμε για 3 βαθμού. Έχουν υποτιμήσει τους Άσους, ναι, παίζουν πολύ επιθετικά. Έτσι είναι η τακτική παράγωγη, το έκανε και στην προηγούμενη παιχνίδι. Ναι, ισχύει. Σκορ έχει μείνει η 1 και η 3, σκόρερ η 1 και η 3 επίσης, που έπαιζε η 1 και η 3 και η ιστορία όλες. Και φυσικά το top 5. Το 3 στο σκόρερ. Σκόρερ. Λοιπόν, έχουμε ένα αρκτήριο παιχνίδι, μπαράζ, στην Α κατηγορία το 14-15. Έχουμε το παιχνίδι Φίβος Ρόδος στην Κρεμαστή. Ήρθε 2-0. Ποιοι ήταν οι σκόρερ του Φίβου? Και οι δύο. Και οι δύο. Ήταν δύο διαφορετικοί. Και επειδή είμαστε εδώ πέρα με προπονητή Άγγελο Φραγκάκη, να ξέρετε. Με Άγγελο Φραγκάκη και στην Ρόδο με Σκούνα. Τελευταίο παιχνίδι. Τελευταίο παιχνίδι του προπονητή Σκούνα. Μετά ήρθε ο Σάββας Ορφανίδης και πήγε την ομάδα μέχρι την τελευταία αγωνιστική με τον Ιάλισο. Λαπόρτα δεν έπαιζε μερικά εκεί. Σε βοηθάμε αρκετά. Τζίβι έπαιζε. Ναι, ήταν η κίνηση. Εσύ που έπαιζε. 14-15. Από εκεί ξεκινά. Άντα, σε βοηθήσω. Να κλέπεσαι. Τότε πρέπει να ήταν και ο Αγγελόπουλος εκεί. 14-15 στο Βίβο. Πρέπει να ήταν και ο Αγγελόπουλος εκεί. Έχει πολλή στραγή που είναι να βρει άκρη εκεί το αδιγίνεται. Ερώτηση για 3 θυμίζουμε. Μου πήγε την δύσκολη τώρα, τα ήθελε. Βάζα παίρνω τα ένα εγώ. Καλώς είμαι εκεί. Θέλουμε να ζοριστεί. Έχει δυσκολέψει το από πράγμα. Από πάντα και θα σου πω μετά. Του ξέρει. Όχι, του ξέρω, πάντα του ξέρω. Τον ένα θα τον πω, θα είναι ο Αγγελόπουλος. Θα σε βοηθήσουμε, έχει ήδη χάσει. Δεν είναι. Και δεν απόφασε. Ωραία, έχει ήδη χάσει πανηγυρικά. Είναι ο Μόσχος. Ο Μόσχος και ο Ορφανίδης ο Νίκος. Πρέπει εσύ στον Ιάλη σου ήσουν το 14-15. 15. Που βγήκαμε, πρωταθλητές. Πάλι και πάλι δεν το θυμώ, που κοινά μου. Αυτού του δύο δεν του έλεγα ποτέ. Να σα πω κάτι. Έχουμε βάλει επίτηδες δύσκολες ερωτήσεις. Δεν είναι μέτριο, δεν είναι όπως την προηγούμενη φορά. Είναι δύσκολες οι ερωτήσεις. Μα είναι δύσκολο γιατί ήταν μπαράζ, είναι play-off, είναι πολλά παιχνίδια. Από αυτές τις ερωτήσεις. Για να ξέρετε, από αυτές τις ερωτήσεις έχει βγάλει κάποιες κατηγορίες ο Μπελιγράδης και κάποιες εγώ. Μην δείτε την κατηγορία που βλέπω μπροστά μου που βγάλει ο Μπελιγράδης. Μην τη δείτε. Άσε, πού να θυμάστε τώρα και... Πάμε. Εντάξει, τώρα που το είπε Μόσχο, το θυμάμαι το παιχνίδι. Κάφετη, μπήκε ο Γιώργος Άρρωστος, έβγαλε την κάφετη και έβαλε τον κόλο Μόσχος και μετά ο Ορφανίδης. Και ξαναβγήκε αλλαγή νομίζω, μπορεί να έκανε αλλαγή στην αλλαγή. Ήταν αγριωμένος με 38-39 βαθμούς. Ξέρω τι γίνεται αυτές τις μάτες. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, θύμισε μου τι έχω. Σκορ έχει μείνει το 1 και το 3. Σκόρερ έχει μείνει το 1, το 1 μόνο. Που έπαιζε έχει μείνει το 1 και το 3, ιστορία όλα και το top. Πάμε, πάμε να πάρω ένα 1 τώρα.
Πάω τρεις. Πάμε που... Πάμε που έπαιζε το ένα. Λοιπόν, παρότι είναι μακρινή η ημερομηνία, είναι σχετικά εύκολο. Είναι που έπαιζε τη σεζόν 2008-2009 ο Παναγιώτης Νικηταράς. 2008. Ένα εύκολο τώρα είναι αυτό. Είναι, είναι εύκολο. Για... 8-9. Το 9, εγώ ήμουν να πείτε την εκεί. Ο κοιτάμας πρέπει να είναι γεννημένος το 90. Κάνω το χρόνο. 90-91. Έχω την εντύπωση ότι είναι το 90-91 κι εγώ. 19 χρόνο. Η Λίντο θα ήταν η Λάρδο. Καρδιακός είναι. Να ήταν το 18 χρόνο αυτό. Εκεί ήταν. Αν πήρε καμιά μεταγραφή. Ξέρεις μόλι. Όχι, ε. Για να πω Ηρακλή Λάρδου. Ρόδο. Σε βοήθησε, δεν θα έπρεπε να το κάνει. Έχουμε πει να μην σχολιάζουμε. Τι, γιατί είναι σχετικά εύκολο. Σε βοήθησε με το ότι είναι σχετικά εύκολο και δεν το άρπαξες. Ρόδο, γιατί το ήξερα, ξέρετε, γιατί νομίζω όταν πήγα το 9 εγώ σειρώ, ήταν εκεί, ναι, ήταν εκεί. Τον βρήκα εκεί, γι' αυτό δεν σου είπα το ξέρω. Ήταν στην ομάδα του Καμπαράς. Γιατί θα υπολόγισε αποκλείεται. Έπαιζε κιόλας, δηλαδή πήγε πρέπει να παίζουν δύο μικροί. Και δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά ο Παπαδημήτρης μετά από πολλές... Πολλούς μήνες, πολλές συνεντεύξεις, πολλές δηλώσεις. Μόλις είπε τη χρονιά που έπαιζε στη Ρόδο. Μα το έχω. Είναι 9-10, 10-11. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Εγώ έχω καλές αναμνήσεις από σένα. Σε έχω αφήσει στο δωμάτιό μου. Όχι, το 9-10-11. Κακή εμφάνιση σε μένα. Λοιπόν, να ξέρεις ότι στο που έπαιζε, το πιο δύσκολο μπορεί να το βρουν πιο εύκολα τα λαδιά. Α, ναι. Κοίτα για ένα, αυτή είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Πώ κόρε. Πρέπει να είναι κοντά. Ποιος ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναγέννησης έμπονα στη σεζόν 2018-2019. Πρόπερση και είναι πριν δύο χρόνια, πήρα το πρωτάθλημα στη Β' κατηγορία. Ο Ιάννα Πειραιές. Ναι. Α. Ή ο Μήτρου είναι, ή αυτός που είναι παντρεμένος στο Μαριτσά. Ο... Ναι. Θα πω ο Μήτρου, παιδιά. Ναι, είναι ο Μήτρου. Είχε και μεγάλη διαφορά. Μήτρου, είναι ξεκάθαρα, ήταν και μεγάλη διαφορά. Ήταν οι χρονιές του Μήτρου. Πάμε ιστορία το 2. Ιστορία το 2. Λοιπόν, είναι η ερώτηση που έχει βγάλει ο Μπελιγράδης. Δεν είναι τόσο δύσκολη. Λοιπόν, κατάλαβα. Ποια ομάδα, τόσο δύσκολη. Ποια ομάδα τερμάτισε την τελευταία θέση της Α' κατηγορίας στη σεζόν 18-19. Είναι πριν δύο χρόνια τελευταία θέση. Για να σε βοηθήσω, μισό γραμμάριο. Α' κατηγορία πέσα, Ηρακλή. Μαζί μας. Εντάξει, άσε να σκεφτώ, μην με βοηθήσεις. Ήταν μακράν στην τελευταία θέση. Αυτό ήταν τελευταία. Αντιαφισβήτητα. Δεν ήταν οριακά η βαθμολογία. Καλή χρονιά τη δικιά μας, σε Ηρακλή. Πολύ καλή. Παίζαμε πάνω στη Ρόδο. Πραγματικά εκείνη η χρονιά ήταν ομάδα πρωταθλητισμού. 150.000 πάτσε. Ναι, έτυχε. Παίζαμε πάνω στη Ρόδο. Ήταν μια ιστορική ατυχία. Η Ρόδο, ναι, ιστορική. Αυτό το χρονιό ήταν ιστορική. Ειδικά για μια ομάδα σαν τον Ηρακλή που δεν είχε πολλά πρωταθλήματα. Θα έπρεπε να νομίζω το πρώτο πρωτάθλημα. Όχι, το δεύτερο. Δεύτερο πρωτάθλημα. Γιατί το έχει πάρει το 98. Ναι. Αλλά παίζαμε σε αυτή τη Ρόδο που δεν μπορούσε να παίζει. Όπω το λέω, ήταν μια ιστορική ατυχία. Ναι, ιστορική. Ιστορική. Και για το χωριό ήταν ατυχία μεγάλη. Τρεις πέφτανε. Θέλω το τελευταίο. Ή δύο πέφτανε. Θα προσπαθώ ποιο είναι ο τελευταίο. Και δεν θυμάμαι και τη μία ομάδα από την ΚΟ που έπαιζε. Εγώ θυμάμαι πώς έπαιζε. Ο ένας είναι ο Ορφέας που έπαιζε. Ορφέας. Αν τα
Τερατοπηλή. Και ΑΕΚΟΣ. Ένας έπεφτε, ρε. Ένας. Ή όχι. Το Βάτι πότε έκανε πορεία πρωταθλητισμού στο δευτερό. Το Βάτι, τότε ήτανε. Πού παίξε. Α, κάτσε, περίμενε. Παίξε τελευταία αγωνιστική με τον Διγενή. Δεν πέφτει ένας. Δεν πέφτει ένας. Όχι, είναι αυτό το σώμα. Ναι. Τότε με εμάς ήταν 18-19 που κάνει πορεία πρωταθλητισμού το Βάντι. Τώρα κοίταξα, αν είσαι έχω κολλήσει, αν πέφτανε 3 ή 2. Νίκο. Άμα δεν συμφωνεί και μάλλον, μπορώ να το ψάξω από εδώ. Όχι, ρε. Εντάξει, δεν έχει, είπαμε καμία βοήθεια. Δεν θα το δώσουμε καμία βοήθεια. Είχε και... Μπορεί να το βοηθήσει το συνειδημό του, δεν είναι. Με μπερδεύει η ομάδα της ΚΟ, να ξέρεις. Πάνω λέει εικόνα. Τώρα που του τα λέω εγώ πως είναι. Που του τα εξηγείς ωραία. Τη χρονιά αυτή εγώ πέσα στα Μαριτσά. Τελευταίο ήταν το Βάτης ο πρώτο γύρο τελευταίο. Και μετά έκανε... Αυτό το θυμάμαι. Φοβερή πορεία. Ναι, έπαιξε μέσα στα χωριά. Σαν τελευταία παιχνίδια έκανε φοβερή. Έκανε, έπαιζε τελευταία αγωνιστική γιατί ήμουν και μέσα με το Διγενή και πήρε χ και έπαιζε ο Διγενής. Έπαιζε ο Διγενής, ναι. Αλλά ο Διγενής, ναι. Τώρα είναι, πάει να με μπερδέψει μια ομάδα δισκό. Δύο πράγματα δεν πέφτουν ποτέ να ξέρεις. Το Βάτι. Τα αεροπλάνα και το Βάτι. Για να ξέρεις. Ας το Βάτι, ρε. Στο δίνω εγώ τώρα. Είχε κάνει. Εντάξει, ναι. Είχε κάνει. Τα 5-6 παιχνίδια είχε κάνει. Είχε... Ήταν τρελή πορεία. Λέρω είχαμε, δεν είχαμε. Είχαμε πάει ΚΟ δύο φορές με τον Ηρακλή και στην ΚΟ που παίξαμε εκεί στο Ζιπάρι. Ποια ήταν αυτή η ομάδα. Ας το πηλί. Που ήταν με ένα 5. Η ΑΕΚΟΣ πρέπει να ήταν. Ή ο Ανταγόρας. Βλέπεις ότι δύο χρόνια πίσω και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Που ήταν οι δύο λάθη. Στο κοσάλεπτο. Στο κοσάλεπτο. Ο Κώστας. Παιδιά, θα ρισκάρω. Ναι. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να πέφτανε, τρεις πρέπει να πέφτανε. Ρε. Γιατί είχε και τη βίδα κατηγορία μπαράς. Ποιος θα ανέβει. Ορφέας θα πιω. Ήταν ο Ορφέας. Ναι, με 13 βαθμούς. Ορφέας θα. Είναι για δύο ερωτήσεις, έτσι. Λάθος. Ναι, είναι για δύο. Όταν είδα τη βαθμολογία τώρα, κατάλαβα γιατί την έβαλα. Εντάξει, όντως ήταν ο Ορφέας και. Η ομάδα της ΚΟΠ ποια είναι. Δεν υπάρχει. Ορφέας δεν υπάρχει ομάδα της ΚΟΠ. Δύο πέσανε. Ναι. Ο Ποδηγενής τελικά δεν έπεσε. Ναι, γιατί. Λόγω της αναδιαθέτησης. Στην άλλη ομάδα της ΚΟΠ, η ΑΕΚΟΣ είναι ή ο Ανταγόρας. Η ΑΕΚΟΣ ήταν σίγουρα. Αλλά ήταν πιο μπροστά. Η ΑΕΚΟΣ ήταν πιο ψηλά. Δεν έπεσε. Επισε. Δύο παίζανε. Όχι, δεν ήταν ο Διγενής. Γι' αυτό θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα το Βάτι την πορεία. Με 13 βαθμούς δεν ήταν Ορφέας. 13 βαθμούς. Τα είχε παρατήσει από νωρίς στην κούρσα. Και ήταν και ρυθμιστής γιατί ήταν και με τους δύο τελευταία αγωνιστικοί. Τα τελευταία αγωνιστικές έπαιζε και με το Βάτι και με το Διγενή. Ναι. Είχε τηλέφωνο εσύ. Λοιπόν, 4-1. Ο λόγος εσένα. Μάνο, λοιπόν, θα πάμε το 5. Ωραία. Αν το πάρεις, μπαλώνει στη χασούρα. Πες μου τι είναι το άλλο αυτό. Περνάω κιόλας. Τι είναι αυτό το τώρα. Το top 5. Αν το πάρει θα το καταλάβεις πιο. Πρέπει το να πάμε. Είναι, έχει δικαίωμα να βρει 5 ομάδες από αυτό που θα τους δει. Παράδειγμα. Ανθρώπους, ναι. Και δεν έχει δικαίωμα να κάνει ένα λάθος αυτό. Δηλαδή αν βρει και τους 5 παίρνει 4 βαθμούς. Αν είναι 5 η ομάδα μπορώ να κάνω από 6 και, ναι, ένα λάθος. Είναι λάθος. Και παίρνει 4 βαθμούς. Ναι. Κατανοητό. Όπως και να έχει παίρνει 4. Ό,τι και να έχει, ή 0 ή 4. Με τις ερωτήσεις που βλέπουν μπορεί να βάλουν κανένα γαμματοπικό. Ήταν οι 5 ερωτήσεις. Η επόμενη ερώτηση που θα πάρω εγώ είναι το top 5. Εγώ, δεν μπορώ να σε αφήσω. Οπότε ήρθε η ώρα. Ναι. Ένα top 5. Τι ένα δύο. Είναι η top 5 είναι δύο ερωτήσεις. Είναι η ένα και η δύο. Πάρε τι. Τελείωσε την τύχη, φαντάζομαι. Την ένα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις κάτι που δεν είναι τόσο δύσκολο όσο η επόμενη top 5. Θα σου έλεγα.
ποιες είναι οι πέντε παλαιότερες ομάδες στη Δωδεκάνησο οι οποίες υπάρχουν ακόμα. Δεν είναι εύκολη. Θέλουμε τις πέντε χρονολογικά παλαιότερες ποδοσφαιρικές ομάδες, για να στο κάνω πιο συγκεκριμένα. Με το έτος ίδρυσης. Με το έτος ίδρυσης. Σε όλες τις κατηγορίες. Σε όλες τις κατηγορίες, σε όλα τα Δωδεκάνησα, που να υπάρχουν όμως ακόμα. Μ' ακούσεις. Μην πεις δηλαδή παράδειγμα σου είναι λέω, τα πάνω Γιαννιά. Η πιο δύσκολη ερώτηση στα δύο επεισόδια που παίζω. Αυτή. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Φαντάζομαι ότι είναι το άλλο top 5 που λέει. Μισό γραμμάριο βοήθεια θα σου δώσω. Οι πέντε αυτές ομάδες είναι μακράν οι παλαιότερες. Δηλαδή η έκτη ομάδα είναι 20 χρόνια μετά. Οπότε δεν είναι κοντινές οι ημερομηνίες. Τώρα, είναι πέντε παλιές ομάδες. Αν κάνει δύο ομάδες, αν πει δύο ομάδες λάθος. Έχασε. Έχασε. Έχει δικαίωμα για ένα λάθος στην πεντάδα. Και μπορεί να πει πέντε ομάδες τώρα, ε. Ναι. Ξεκινάει να λέει την πεντάδα, του λέμε εμείς στην κάθε απάντηση αν είναι σωστό ή λάθος. Ναι, και προχωράμε. Στο δεύτερο λάθος, κάκι. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Ξεκινάω με αυτούς που ξέρει σίγουρα. Ρόδο να πω. Όχι, όχι, πολύ πέσχο. Η Ρόδος είναι το 1968. 68, ε. Έχασε μια βοήθεια. Ο Δελειός, βέβαια, ξεπάρξα. Η Ρόδος είναι... Η Ρόδος είναι από τις πολύ πρόσφατες. Πολύ πρόσφατες. Ιστορικά. Δεν ξέρω με ρομιλίες, δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Δεν έχω... Μια ομάδα θα έλεγα σίγουρα. Τη Ρόδο, ε. Όχι. Α, μια... Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις λέγοντας την παλαιότερη ομάδα στα Δωδεκάνησα. Άλεξα ποια είναι. Παλαιότερη, ε. Που υπάρχει κιόλας. Α, που υπάρχει κιόλας, ε. Που υπάρχει, ναι, όχι ναι. Για τη διάλυση. Π.χ. δεν μπορείς να πεις τα Πάνω Γιαννιά, όχι ότι τα Πάνω Γιαννιά θα ήταν, ε. Απλά σου λέω ότι... Να καταλάβω. Δεν συγχωρείτε το επόμενο λάθος. Τι δεν συγχωρείτε, βέβαια. Έχεις κάνει ήδη λάθος. Ναι, με τι συγχωρείτε, αυτό με νομιμήσα. Βάλε στο μυαλό σου τις ομάδες που... Συντήκη να λέω. Πιστεύεις πιο ιστορικές, γιατί είναι πιο ιστορικές. Συντήκη να λέω. Ποιες είναι τώρα. Αν πάρουμε από το αλφα τοπικό τώρα... Του γυγάλισσες, πότε είναι. Προσπάθουν και γυγάλισσες. Θα πω η Άλισο, έλα. Ο Άλισο είναι από τα ιδιωτικά μέλη της Ένωσης, αλλά δεν είναι από τα πιο παλιά. Λοιπόν, καταρχάς έπρεπε να πεις πρώτα Διαγόρα. Διαγόρα. Το 1905. Διαγόρας. Ναι. Λοιπόν, είναι Διαγόρα Φίβος Κλεάνθης. Ροδιάκος. Όχι. Όχι. Διγενής και Δωρίας. Και Δωρίας. Είναι ο Δωρίας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Φίβος Κλεάνθης και Διγενής με το. Δωρία θα έλεγα σίγουρα Διαγόρα. Με το Διαγόρα πιστεύω θα ξεκινήσει τώρα. Δηλαδή Διαγόρα είναι. Και ο Κλεάνθης γιατί είναι το 20. Αυτά έλεγα τελευταία τέτοια, αλλά. Λοιπόν. Το 5. Όχι, περίμενε, πες μου τι έχει μείνει. Λοιπόν, έχει μείνει. Διάρα έχει μείνει. Διάρη έχει μείνει, όχι. Όχι. Το top 5 το άλλο θέλω να δω. Αν αυτό ήταν λίγο εύκολο. Τι έχει μείνει. Λοιπόν, το 1 και το 3 στο σκορ. Θα βρεις τις τρεις ομάδες, να σου πω. Δηλαδή, το 1 στο σκορ. Το 1. Όχι, τι έχει μείνει. Το 1 και το 3 στο σκορ. Το 1 και το 3 στην ιστορία. Και το που έπαιζε το 3. Ούτε δεν θα λέω. Που έπαιζε το 3. Ποιος? Όχι, περίμενε. Ποια ήταν η ερώτηση? Όχι, ρωτάει ποιες κατηγορίες έχουν. Δεν παίρνω το top 5. Είναι πολύ δύσκολη. Αν είναι πάρτι την εσά, κάνεις λάθος. Μα είναι και η τελευταία του από τις λίγες ευκαιρίες που έχει να το αφήσει το top 5. Γι' αυτό ρωτήσα για. Οπότε παίξε safe. Αν την παίξει αυτή, πρέπει να πάρω το top 5 και ό,τι γίνει. Παίξε στα χαμηλά. Δεν ξέρω αν πάρω τώρα 1 ή 3. Έχουμε άλλες 3 ερωτήσεις. Πάμε στο... Είπες που έπεσε το 3, ε. Ναι. Αλλιώς σκορ το 1. Ναι. Έχουμε και το 3 το σκορ. Έχουν πάντως 3 τριάρες και μια τεσσάρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο περιθώριο να σε φτάσει ακόμα. Ξέρω, ναι. Τριάρα θα πάρω. Σκορ. Τριάρα το σκορ. Λοιπόν, με ποιο σκορ επικράτησε η Ένωση Ρόδου Διαγόρα στο τελικό κυπέλλου του 1995. Δεν έχω γράψει τον αντίπαλο βέβαια, αλλά ας το πω αμέσως. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχει ένα κύπελο, ναι. Η Ένωση Ρόδου Διαγόρα, το οποίο δεν είναι καταγεγραμμένο σε καμία ιστορία των δύο ομάδων. Όταν λένε για τα κύπελα τους δεν το βάζουν μέσα. Θα σου πω αμέσως και τον αντίπαλο.
Επικράτησε. Εντάξει, κέρδισε. Είναι ένα κύπελο, πήρε το 95. Δεν το ξέρω. Θα πει στην τύχη, θα το πετύχει. Στο λόγο. Θα πω στην τύχη, αλλά. Νομίζω με το Διαγόρα Βατή είναι ο τελικό, αλλά θα το τσεκάρω 100%. Το Βατή ήταν. Ναι. 12 ήταν. 12 χρονών ήμουν. Δεν το θυμάμαι και δεν το ξέρω κιόλα. Είναι από το αρχείο του Δημήτρη του Δραγάτη. Ναι, είναι με το Διαγόρα Βατίου, καλά το θυμόμουν. Ναι. Πες ένα σκορ, Πες ένα σκορ. 0-0. Αφού επικράτησε. Καλά, υπάρχει και παρακολουθεί. Υπάρχει και το πέναλτι. Υπάρχει το πέναλτι. Όχι, όχι, ναι, θα το λέγαμε. Α, εντάξει, οπότε είναι καθαρή νίκη. Καθαρή νίκη στα 90 λεπτά. Ωραία, καθαρή νίκη 90 λεπτά, τότε πέφτανε κορμιά. 1-0 θα πω. Καλό σαν λογική, ήταν 2-0. Κοντά ήσουν. Ήμουνα στο 2-0, ξέρω. Και αν ξέρει κάποιο από κάτω να μα γράψει και του σκόρερ όταν θα παίζει το επεισόδιο. Τελείωνε το παιχνίδι τώρα, να ξέρει αν δεν βρίσκα, Τρία παιδιά πω. Υπάρχει τριάρα και υπάρχει και η τεσσάρα. Τριάρα. Τριάρα έχει μείνει η ιστορία και το που έπαιζε. Πού έπαιζε. Πού έπαιζε τη σεζόν 2009-2010 ο Τάσος Μακρύς. Εγώ εκεί κατέληξα αυτό που έπαιζε, μπορεί να το βρείτε πιο εύκολα από τα άλλα δύο που έπαιζε. Να κλείδι ήταν αυτός, ρε. Πάμε 11 χρόνια πίσω. Πρόσεξε, γιατί πας για την ισοφάριση. Περίμενε. Θέλουμε να σκεφτείς. Περίμενε. Θυμίζω ότι έχεις και βοήθεια. Αν έχει και βοήθεια, έχεις και βοήθεια, ναι. Θέλω να πάρω τραβό. Σεζόν 9-10. Τελευταία τριάρα είναι αυτή. Όχι, έχει μείνει άλλη μία ιστορία. Άλλη μία τριάρα. 4. 9-10, Ναι. Φίλε, αυτός γύπησε στο Ηρακλή. Βάτη δεν νομίζω, Βάτη πρέπει να ήταν πιο παλιά. Ποιο να πάρω τηλέφωνο τώρα. Είναι κρίσιμο σημείο. Ποιο να πάρω τώρα, Ερμαντά. Εσύ που έπαιζε. 9-10, Ρόδο. Ρόδο, Β' Εθνική. Κι εγώ. Τάσος Μακρύς. Ποιο να πάρω τώρα, να δείτε. Παιδιά, εδώ και τα τηλέφωνα έχουμε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό, πάρε το χρόνο σου, δεν σε κλειδιά κανένας. Σάρτα είχα, τον Παύλο είχα. Πανάγο το ξέρεις. Τι όνομα το ξέρει λες, πρόεδρος. Το θείο σου έβαλα τον πάρεις και στις 5 πιο παλιές ομάδες. Στις έλεγε. Ήθελα να σου το πω. Ο θείος σου θα στις έλεγε τις 5 πιο παλιές ομάδες, είναι σίγουρο. Ναι. Έλα θείο. Ο Μανώλης είμαι. Ποιος. Ο Μανώλης. Ο Μανώλης. Το Ανδρέα που έχω την καφετέρια. Έλα, δύο είμαι στο quiz εδώ, ένα παιχνίδι που παίζουμε εδώ στο XX Sport. Είμαι σε ένα παιχνίδι που κάνει το XX Sport, το quiz. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, είσαι σε ανοιχτή ακρόαση. Ο Τάσος ο Μακρύς που έπαιζε το 2009-10. Το 2009-10. Ναι, εσύ πρέπει να είσαι πρόεδρος. Στο Ηρακλή έπαιζε. Ναι, αυτό έγινε αργά, είναι στο τέλος αυτό. Στον Ηρακλή μέχρι πότε έπεσε. Στον Ηρακλή έπεσε, είναι η πολιτική μας, που έκανα χρονολογία, θυμάσαι. Τώρα. Α, καλά. Εντάξει, έλεγε. Δεν πήρε τη βοήθεια που περίμενες. Δεν πιο πολύ σε μπέρδεψε, παρά σε βοήθησε. Αυτός πήγε, ο Ροδιακού πήγε τελευταία, ρε. Θα πω Ηρακλή. Νομίζω... Γιατί είναι πέρα στον ίδιο. Δεν το έχω τίτλο. Λοιπόν, έπαιζε στην Αναγέννηση Ρόδου. Ω, Αναγέννηση. Το Χατζηνική ήταν μεγάλο. Για πιστεύω, θα το βρείτε και οι δύο. Εύκολη ερώτηση, ρε. Και ήταν για τρεις βαθμούς. Εγώ δεν το ψάξα μέσα μου. Δεν το ψάξα. Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Εύκολη, ναι. Ήταν εύκολη η ερώτηση για αυτό. Αν και είχε τρεις βαθμούς, ήταν εύκολη. Τι
σκέφτεσαι. Δεν σκέφτηκε καθόλου αναγέννηση. Ναι, ναι, έκανε καλά χρόνια. Καλά χρόνια εκεί. Πήγε το μυαλό του με τη μία στο δεύτερο. Πόσες ερωτήσεις έχουμε ακόμα. Ρε, πάμε καλά. Κακό σκορ. Τέσσερα, δεν πειράζει, είναι δύσκολες ερωτήσεις. Είναι δύσκολες ερωτήσεις. Εντάξει, οι άλλοι χτες πώς πήγανε 19-13. Η αυτοδοσία είναι ένα φαινόμενο. Τι έχει μείνει. Λοιπόν, το ένα στο σκορ. Το ένα στο σκορ. Δύο ερωτήσεις ο καθένας. Έχουμε ακόμα. Ναι, δύο ερωτήσεις ο καθένας. Είναι μία τριάρα, μία τεσσάρα, δύο μονές. Μία τριάρα, μία τεσσάρα, δύο μονές. Και εσύ πήρες τηλέφωνο αυτό που πεις πάνω στο σκορ, ρε. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν. Ότι τέσσερα δεν θα σου. Πήρες πάνω στο σκορ, ρε. Περίμενα να σκεφτώ τι θα πάρω. Στο ένα πας για να έχεις μια διαφορά ασφαλείας. Όχι και διαφορά ασφαλείας. Άμα βρεις το άλλο. Αν και 4-1, άμα βρω έστω και την τριάρα, τελείωσε το παιχνίδι. Δεν προλαβαίνει μετά με γελοφορείο να πάρει. Τι λέω. Τριάρα, αλλά άμα μετά αυτός. Πάμε για τριάρα να τελειώσει. Άμα πάρω ένα και πάω πέντε. Τριάρα, πώς μείνα, μία ή δύο. Μία τριάρα, μία τεσσάρα, δύο με ένα βαθμό. Τώρα, όχι, μεγάλη θα πάρω για να το. Για να την κάψεις. Να, ναι. Να την κάψεις, βέβαια. Μετά προλαβαίνω. Άμα δεν βρω την τεσσάρα. Πάμε στο top 5 δηλαδή. Όχι ρε. Στο 5 ή στην τριάρα. Όχι ρε, γιατί. Τι σημαίνει. Βιάζεσαι. Και την τριάρα να μην βρω, θα βρω έναν άσο και βρει το top 5 θα ισοβαθμίσουμε. Καταλαβες. Και... Οπότε άμα πάρω την τεσσάρα, θα πάρει την τριάρα, θα βρω τον άσο και τελείως έχασε. Τι θέλεις. Πας για το top 5 δηλαδή. Να το χαψείς. Ναι, το top 5 θα πάρω. Λοιπόν. Είδες λάθος που έκανες. Γιατί. Θα πάρω την τριάρα, άμα την βρω, ισοφαρίζω. Άμα δεν βρεις εσύ αυτή. Ναι. Και μετά μείνα δύο μονές. Ναι. Μετά πάει για ισοφαρία. Λοιπόν, πάμε, το 5, λοιπόν. Θέλω να μας πεις τους 5. Αν έπαιρνα όμως την τριάρα και δεν την έβρισκα. Φίλε, είναι δύσκολη, ας δούμε τι ερώτηση είναι αυτή. Αν έπαιρνα την τριάρα και δεν την έβρισκα. Με το top 5 μπορεί να παίρναγες. Ναι, τώρα εντάξει, άμα την βρεις όλα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τους 5 εν ενεργεία μακροβιότερους προέδρους στα Δωδεκάνησα. Εν ενεργεία. Στο τοπικό. 5 που να είναι και τώρα προέδροι ομάδων και να είναι οι μακροβιότεροι. Άντε τώρα, Μανώλη, εσύ. 5. Ναι. Εν ενεργεία. Είναι με μεγάλη διαφορά από τον έκτο. Σε βοηθάω. Είναι 5. 3-4 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Εν ενεργεία προέδροι. 5. Ναι. Σε λοιπόν, κάθε απάντηση θα σου λέμε πάμε Χατζηνικίτας. Λάθος. Τι λάθος. Λάθος. Τι είναι ο Χατζηνικίτας. Πού το Χατζηνικίτας είσαι στον Ιάρης, φίλε. Είναι 5 χρόνια στον Ιάρης, 6 πόσα χρόνια. Όχι, θα μπορούσε να ήταν και από τη συνεχόμενα, αλλά έχει αλλάξει. Αλλά αναγέννησε με τρέλα. Αλλά ούτε, ούτε έτσι δεν είναι. Ούτε έτσι είναι. Είναι πολλά χρόνια. Στην ίδια ομάδα. Στην ίδια ομάδα. Ναι. Προέδροι. Α, δεν έχει σημασία αν ήταν. Υπάρχει μέσα και ένα ο οποίο ήταν σε μία ομάδα και πήγε αμέσως σε μία άλλη. Α, πάει, πήγαινε ο, ναι. Ο Χατζηνικίτας δεν είναι μέσα, σου πέντε είναι ξεκάθαρο. Λέγε, ρε, μιλάμε τώρα, ο Χατζηνικίτας έχει πόσα χρόνια. Ας μανάω. Πιστεύω το λάθος σου να σε βοήθησε. Αν της πάρεις μία-μία την ομάδα, της ομάδας θα το καταλάβεις. Έχει 68 ομάδες που θα της πάρει μία-μία. Προφανώς, και δεν είναι αυτά το πληγό, είναι τώρα. Στο βάτι ποιος είναι ο Καμπούρης, λέγεται. Ξέρω και πώς λέγεται ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος του βάτι είναι ο Γιάννης Καμπούρης. Γιάννης Καμπούρης λέγεται για αυτός. Όχι ο προπονητής. Ναι. Μπορώ να λέω ονόματα, όχι. Μετά πρέπει και τα ονόματα. Ναι, ναι. Για το πολύ πολύ κάνουν ακόμα ένα λάθος και τελειώνει το πανηγύρι. Μετά από για την τριάρα και ο Θεός μαζί μας. Προβλημάτισε ο που δεν ήταν ο Χατζηνικίτας. Πάμε πολύ πίσω. Και αν δεν πιάνεται πρόεδρος. Όχι, πιάνεται πρόεδρος. Πιάνεται. Δηλαδή αυτός είναι... κατά 4 χρόνια πρόεδρος. Πολλά χρόνια. Δεν είναι 14, αλλά... από την αναγέννηση. Είναι παραπάνω η πρόεδρος. Καμπούρης από Γιάννης. Είναι ο Καμπούρης. Είναι, ένας. Είναι πάρα πολλά... πάνω από 20. Πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Ποιοι είναι που να βοηθούν σε όλη την άλλη.
δεν έχεις σκεφτεί τον μακροβιότερο μέχρι στιγμής. Μα δεν μου έρχονται τώρα και στο μυαλό. Αυτές οι δύσκολες ερωτήσεις, γιατί πείσαμε ότι είσαι καλός παίχτης. Γι' αυτό μας αλλάξαν τα φώτα. Όχι, το είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι ερωτήσεις μας. Δεν είναι ερωτήσεις για να παίρνεις πολλούς βαθμούς. Μόνο το δοσίου το καταφέρει. Εσύ ξέρεις κανένα. Και το σουκρί μου έρχεται στο μυαλό. Πρέπει να λες τις τελικές σου απαντήσεις. Ναι, όχι, μου έρχεται στο μυαλό γι' αυτό, γιατί είναι σίγουρα πάνω από 15 χρόνια. Και λες όλο θα πω. Όχι. Ένα καθίδι σε κάποια φάση μετά να λέω και λες όλο. Λοιπόν, είναι ο Τάσος Βογιατζόγλου του Δωρία. Του Δωρία είναι από το 94. 26 χρόνια. Είναι ο Λευτέρης ο Χριστοφόρος του Πολύστα του Λάρμον. Και αυτός πάνω από 20 χρόνια. Ο Γιώργος ο Σημειονίδης. Ήταν στην Καταβιά και στην Κύπρο. Και το τελευταίο αλήθεια εγώ θα τον έβρισκα ποτέ. Είναι ο Κιώτο Νίκο. Είναι η ερώτηση παγίδα στο Σταυρό Καρυφιών. Δεν θα βρίσκα κανέναν από αυτού που είναι. Τίποτα. Εγώ τον Βογιατζόγλου και τον Χριστοφόρου ίσω. Ο Σιμώνα είναι σε γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά είναι στην δύναμη τη Ένωση. Δύσκολε ερωτήσει που διαλύσει. Σε σχέση με αυτέ που είναι στο επόμενο που είσαι, είναι πιο δύσκολε. Σε σχέση με αυτέ που είπε χτε στου άλλου, πολύ δύσκολε. Λοιπόν, πάμε στην τρία για την ισοφάριση. Λοιπόν, είναι. Εσύ τη ρωτάς, πάμε. Τελείωσε, τη βρίσκω ή χάνω, τελείωσε. Εδώ κάτσουμε κανένα μισά ώρα τώρα, περίμενε. Λοιπόν, πάμε στην κρεμαστή. Πόσες φορές έχει αγωνιστεί στην Β' Εθνική Κατηγορία ο Φίβος Κρεμαστής? Μία σίγουρα. Όχι συνεχόμενα. Όχι. Δηλαδή να έχει πέσει και να έχει ξανά. Σεζόν, θέλουμε τη σεζόν. Μπορεί και συνεχόμενα, πρόσεξε. Ναι. Δηλαδή, αν έχει μείνει στην κατηγορία, η δεύτερη χρονιά παράδειγμα μετράει για δεύτερη. Πόσες σεζόν έχει αγωνιστεί στην Β' Εθνική? Πανάγο, το ξέρεις? Μία σίγουρα. Πάμε. Θα πούμε ότι έχει αγωνιστεί. Πότε? Παλιά έχει αγωνιστεί η Β' Εθνική. Νομίζω, ή καθόλου. Εδώ να δείτε τώρα. Μα προβληματίσει καλά. Πάρε τηλέφωνο. Φωνώ καλό. Β' Εθνική. Καταλαβαίνεις ότι η απάντησή σου θα κρίνει το παιχνίδι ή θα πάμε στο 4-4. Μα καλά, έχει παίξει μια φορά Β' Εθνική. Τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Παράγω δεν ξέρεις την απάντηση. Όχι. Νομίζω παλιά πρέπει να έχει παίξει. Κάνω λάθος. Ήταν κάπου. Νομίζω ότι έχει παίξει μια κατηγορία παρά εκτός από την Δέλτα. Υπάρχει και το καμία στην απάντηση, έτσι. Ναι, υπάρχει και το δεν καμία. Δεν είναι και καλά μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Εντάξει, ξέρω ότι θα την κάνανε γιατί θα κάτι θα γίνεται. Αλλά υπάρχει και το καμία. Αλλά νομίζω ότι... Αν ήταν καμία, γιατί να πετύχουν το Φίβο και δεν πετύχανε, ξέρω εγώ, το... τις καλύτιες. Πρέπει να έχει παίξει μία φορά. Σίγουρα μία φορά. Τώρα αν ξαναπάει ή έχει κάτσει δύο χρόνια, νομίζω ότι παίξει μια. Κάπου το είχα ακούσει ότι έχει παίξει μια. Πρέπει να είναι παλιά όμως. Μιλάμε για παλιά. Εσύ το ξέρεις. Παιδιά, ξέρετε, θα τελειώνουμε, θα πω μία. Απέχεις πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Ναι. Μπορώ να πω κάτι. Πες μας. Όχι, για πες. Γιατί πρέπει να παίχει πολύ. Είναι τέσσερις φορές που έχει αγωνιστεί. Αλλά πρόσεξε, την δεύτερη φορά που ανέβηκε έκατσε τρία χρόνια. Έκατσε τέσσερις σεζόν. Η πρώτη σεζόν ήταν εγώ θα έλεγα δύο. Το 64-65 και μετά ανέβηκε το 1972 και έκατσε μέχρι το 75. Καμία δεν θα έλεγα ούτε εγώ. Θα έλεγα δύο όμως εγώ. Ναι, ναι. Ήταν τέσσερις χρονιές. Τη μία έξα ότι σίγουρα είχε παίξει. Το θυμόμουν, και το είχα να αναφέρουμε ότι τότε ανέβαινε από τα περιφερειακά πλαθήματα, δηλαδή τα τοπικά, τα σημερινά τοπικά, ανέβαινε στη Β' Εθνική. Δεν υπήρχε γάμα Δέλτα. Νίκο, πολύ δύσκολες ερωτήσεις και για τους δύο. Πολύ δύσκολες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες, το αναγνωρίζω και εγώ δηλαδή. Ήταν ερωτήσεις για να μην πάρετε βαθμό. Η πρόκριση μετράει. Ναι, έχουμε από μία ερώτηση ακόμα. Από μία ερώτηση τελευταία. Τις κάνουμε για το τελικό. Δεν το βοήθησε και το τηλέφωνο το Μάνολη. Ναι, ναι. Εάν το βοηθούσε το τηλέφωνο, θα μιλούσε. Αν έπαιρνε τον Παύλο που έλεγε, θα το βρίσκει. Ή αν είχε τώρα το τηλέφωνο και έπαιρνε κάποιον. Εγώ θα έπαιρνα τον ίδιο. Εντάξει, γιατί όχι.
Δεν τα έχω τα τηλέφωνα, πού να ξέρω εγώ να μου πεις ο Μαπής. Ψάξε βρες στο Messenger. Τι είσαι Messenger. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τις δύο τελευταίες. Είναι σκορ 1, ιστορία 1. Διάλεξε. Σκορ θα πάρω ένα. Σκορ 1. Λοιπόν, ο Φίβος το 2017-18 κατέκτησε το πρωτάθλημα. Στο κρίσιμο παιχνίδι έπαιζε με τον Άρη στην Κρεμαστή. Με τον Άρη στην Κρεμαστή. Ουσιαστικά εκεί πήρε το προβάδισμα για τον τίτλο. 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος. Ποιο ήταν το σκορ. Πριν 2 χρόνια, 3 δηλαδή. Δεν ξέρω. Και η ένα, οι δύο ομάδες κυνηγούσαν και το πρωτάθλημα. Ναι, κέρδισε ο Φίβος, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Έλα. 3-0. 2-0 είναι. Στο 87 και στο 90 ο Μόσχος. Θα βάλει τα γκολ. Στο τέλος. Ναι. Μαλαγά. Και για ένα δύσκολη. Δύσκολη. Άντε, πάμε σε δικιά μου ένα. Η δικιά σου ένα, την έβαλα ο Πελεγράφης, είναι ακόμα πιο δύσκολη. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, ποια ομάδα. Είδες ότι. Είναι δύσκολες. Έβαλες δύσκολες ερωτήσεις γιατί, επειδή πήγα 10 στο πρώτο γύρο. Γιατί σα έχω καλό σαν καλού. Καλή είναι, αλλά είναι αυτό. Η ερωτήση είναι πολύ δύσκολη. Γιατί είστε old school και. Επειδή δεν έπαιξε τη ρόδο και έπαιξε τη διαόρα. Μπορεί και αυτό. Επειδή δεν έπαιξε τη ρόδο. Αν έχει κάψει σήμερα. Ποια ομάδα κατέκτησε. Του σεβόμαστε αυτού που ήταν πάντα απέναντί μα. Του σεβόμαστε. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα του Δεκανήσου τη σεζόν 99-2000 ή ένα τη ιστορία. Το 98-99 νομίζω το πήρε ο Ηρακλής. Ακριβώς. Την επόμενη χρονιά ποιος τον πήρε. Είναι πολύ χαρακτηριστική χρονιά. Χαρακτηριστική. Ήμουν πώς είμαι, 5 χρονών. Πριν φύγουμε με τα γραφή ήταν, ρε. 3 χρόνια, ρε. Μετά από 3 φύγαμε. Το 1 φύγαμε. Την επόμενη χρονιά, ναι. Την επόμενη. Ο Διαγόρας ανέβηκε το 2000. Γιατί πήγαμε μετά, παίξε ένα χρόνο. Το 1-2 πήγαμε εμείς. 1-2, αυτός το 1-2, 12, 2-1 ανέβηκε. 2-1 ήταν τοπικό. Πήρε η Ρόδος. Το 2-1 το πήρε ο Διαγόρας, αφού ανέβηκε. Ο Διαγόρας. Στην τέλεια εθνική τους βρήκαμε εμείς. Την προηγούμενη δηλαδή ψάχνεις. Την ψάχνω την πιο προηγούμενη. Θα πω Ρόδος που είπε αυτός. Είναι χαρακτηριστική ομάδα της εποχής, γι' αυτό ίσως το έβαλε η ΑΕΚ που τα έπαιρνε τότε. Δεν είναι παρόν. Για αυτό το ένα, με τα προηγούμενα ένα που. Ναι, ναι, παιδιά, εντάξει. Ναι, θα παίξουν δύσκολα. Πανάγω ραντεβού στο τελικό, δεσμεύω ότι τι ερωτήσει θα τι βγάλω εγώ στο τελικό γιατί δεν πληγάζει τα τελικά. Από ό,τι κατάλαβα, είχε γράψει ιστορία με το ένα που βρήκε. Με το ένα, ναι. Έπιασε το ρεκόρ του Καρτάλι. Αλλά ήταν πολύ δύσκολε. Το αναγνωρίζουμε αυτό, το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή από όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου. Ούτε τις χρονολογίες αφρισκά. Δωρεά δεν υπήρχε περίπτωση από εκεί. Να σας πω ότι κάνατε ρεκόρ, κάνατε μία ώρα που είσαι. Δεν μου ήρθε να κάνει μία ώρα. Δηλαδή από τις ερωτήσεις που μου πέσαν τώρα, τη μόνη που μπορούσα να βρω είναι το μακρύ. Καμία άλλη. Και εγώ τι δύο ερωτήσεις βρήκα. Και δεν είναι εγώ. Και ο θείος μου τώρα τις αρχαιότερες, εντάξει είναι 85 χρονών άνθρωπος, μπορεί να μην ξεχνούσε καμιά το δωρεά τώρα. Λέω τώρα. Κοίτα, στο θείο σου ποντάρω στην ερώτηση. Ναι, μπορεί, αλλά ναι. Θα έλεγε γρήγορα 2-3. Ψάχνει. Ναι. Δηλαδή σίγουρα θα έλεγε Φίβο, σίγουρα θα έλεγε ναι. Δωριέα και Διαγόρα. Δηλαδή από αυτές τις ερωτήσεις που πέσανε εμένα, μόνο η τέτοια μπορούσα να πω. Το μακρύ, κανένα άλλο.